Με αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 6:01 πρωινό Παρασκευής. Πάμε να δούμε πώς ξημερώνει, να κάνουμε τις συνδέσεις μας με τους αγαπητούς συναδέλφους όπως κάθε πρωί. Να δούμε τον Δημήτρη Λάπα, την Έτη Φίλια, τη Βιργινία Πισιμίση και το Θεόλογο Ηλιού, την πρωινή μας παρέα εδώ, να μας ενημερώσει για όλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Θα ξεκινήσουμε με την Έτη Φίλια να μας δώσει το ρεπορτάζ με την κακοκαιρία, τι μας περιμένει σήμερα αλλά και τι έγινε χθες, Έτη. Καλημέρα, λοιπόν. Είμαι στην οδό Πειραιώς, στη διασταύρωση με τη Χαμοστέρνας. Μια πολύπαθε περιοχή εδώ. Και πάλι χθες σφυροκόπησε κακοκαιρία την περιοχή. Το σημείο αυτό μάλιστα από την ύψος της Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλη Πειραιώς ήταν πάρη κλειστή και στα δύο ρεύματα. Οι οδηγοί εκτός από τις ικανότητες τις οδηγικές έπρεπε να επιδείξουν και άλλες ικανότητες, διότι έπρεπε να διασχίσουν ουσιαστικά έναν πλημμυρισμένο δρόμο. Η κυκλοφορία είχε διακοπεί. Χθες να πούμε ότι έπεσαν περίπου 40 χιλιοστά βροχής στην Αττική. Σήμερα προβλέπεται να υπάρχουν πάλι δυσκολίες. Ο καιρός, όπως θα μας πούν και αργότερα οι μετρολόγοι μας, θα ανοίξει από αύριο και κυρίως την Κυριακή. Ωστόσο, χθες η εικόνα, ειδικά για το σημείο αυτό, το οποίο είναι ένα πολύπαθο σημείο, ήταν πάρα πολύ δύσκολη εικόνα. Οι οδηγοί έπρεπε να κάνουν τα οχήματά τους στην άκρη προκειμένου να μπορέσουν να αφήσουν να περάσει η ώρα. Δεν περνάς από εκεί. Να περάσει η ώρα, οπότε να υποχωρήσουν τα νερά. Ναι. Έχω μια απορία. Και ο Ιορδάνης που μένει στο κέντρο και εσύ, Νέτη, που πολλά χρόνια είσαι στο ρεπορτάζ. Έριξε τόσο βροχή ή δεν ξέρω, δεν έχουν γίνει σωστά αντιπλημμυρικά έργα? Θα σου πω κάτι εγώ, επειδή το ψάξα. Ρώτησα την περιφέρεια. Ναι. Και λέω, παιδιά, τι γίνεται με τη Χαμοστέρνας και τι γίνεται με τη Βουλιαγμένη στη Χαμοστέρνας? Ετοιμάζουν ένα έργο το οποίο είναι στις μελέτες και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα και όλα αυτά. Θα φτιάξουν μια δεξαμενή που θα τραβάει αυτά τα νερά. Πότε θα τη φτιάξουν τη δεξαμενή? Τώρα είναι στη μελέτη, είναι εξής, όλα αυτά τα έργα λένε σε ένα χρόνο μπορεί, σε ένα-ενάμιση χρόνο. Θυμάστε ότι κάποτε υπήρχε πρόβλημα με τη βύθιση εδώ τη Χαμοστέρνας, στο σημείο δηλαδή που ο δρόμος κάνει αυτή την υπόγεια βύθιση. Όχι, είναι πλεονασμό. Αυτή τη βύθιση, τέλος πάντων. Το έργο αυτό φτιάχτηκε και δεν πλημμυρίζει πλέον το σημείο αυτό. Πλημμυρίζει όμως ο Πειραιώς. Πλημμυρίζει Πειραιώς. Θα γίνει, όπως λες, Γιορδάνη, και εσύ πολύ σωστά, μία δεξαμενή η οποία θα κάνει ένα κάτι. Θα τραβάει τα νερά, τέλος πάντων, για να μην βγαίνουν στο οδόστρωμα. Αλλά δεν γίνεται κάθε φορά με το που έχει. Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα. Καλοκαιρινές βροχές έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά. Εντάξει, είναι πιο έντονα τα φαινόμενα, συμφωνούμε. Αλλά δεν γίνεται κάθε φορά που έχουμε μια βροχή να βλέπουμε αυτό. Όπως κατεβαίνεις από την Πέτρου Ράλη που λέει Νέτη, που στρίβεις προς την Πειραιώς, είναι στην αρχή ένα στρατόπεδο, μετά είναι το Πράκτικερ και μετά είναι ένα βενζινάδικο και το Έναστον, τα κέντρα διασκέδασης, και μετά είναι το Athens Χάρτ. Από εκεί, όταν έχει βροχή, δεν περνάει κανείς. Και πρόσεξε, λίμνη η οποία πηγαίνει και μετά τη Χαμοστέρνας πιο κάτω, προς τον Ταύρο. Όλη αυτή η περιοχή, παιδιά, όταν βρέχει, δεν περνάει τίποτα. Είναι τα αυτοκίνητα, δηλαδή μπορεί να σου μείνει το αυτοκίνητο να σκεπαστεί από τα νερά. Τέλος πάντων, μακάρι να προχωρήσουν αυτά και να προχωρήσουν και στην παραλιακή. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στην Βιργινία. Πάμε στην Βιργινία Πισιμίση. Η Βιργινία έψαξε το θέμα αυτή την κοπέλα από τη Λάρισα. Δόκιμη ναυτικό. Ναι, τη δόκιμη που έκανε το πρώτο της ταξίδι με το πολεμικό ναυτικό. Για πες μας, Βιργινία, τις λεπτομέρειες. Καλημέρα και από μένα. Λοιπόν, μιλάμε για την κοπέλα, τη 19χρονη Θάλεια Καρδαμπάλου από τη Λάρισα. Μόλις είχε τελειώσει το πρώτο έτος της σχολής του πολεμικού ναυτικού και βρισκόταν πάνω στη φρεγάτα Προμηθέα, στην καθιερωμένη καλοκαιρινή άσκηση που κάνει η σχολή του πολεμικού ναυτικού τους καλοκαιρινούς μήνες. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από τη Σαλαμίνα, ακολούθησαν λοιπόν μια διαδρομή πηγαίνοντας προς το Μαυροβούνιο. στη συνέχεια βρέθηκαν στη Μασαλία, μετά στη Λισαβόνα και στη συνέχεια στο Λάγκουλε της Τυνησίας. Εκεί λοιπόν τη Δευτέρα η άτυχη 19χρονη παρουσίασε συμπτώματα πυρετού, αλλά σε μόνο λίγες ώρες μέσα επιδεινώθηκε η κατάστασή της. Έβγαλε κάποια εξανθήματα με αίμα και παρουσίασε και συψαιμία. Αμέσως της χορηγήθηκαν βέβαια αντιβιωτικά και το πλοίο κατέπλευσε σε πιο γρήγορους ρυθμούς ώστε να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Νάπολης. Εκεί η 19χρονη μεταφέρθηκε αμέσως στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου της περιοχής Και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τις επόμενες ώρες κατέληξε. Να πούμε ότι στο ίδιο πλοίο άλλοι δύο δόκιμοι του πολεμικού ναυτικού παρουσίασαν συμπτώματα στομαχόπονου και πυρετού. Ωστόσο, δεν είμαστε σίγουροι ότι σχετίζονται μεταξύ τους. Αυτό διερευνάται ακόμα. Νοσηλεύονται ωστόσο και οι δύο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο της Νάπολης. Τώρα οι γονείς, φυσικά σοκαρισμένοι από το γεγονός, αναρωτιούνται για ποιο λόγο δεν δέχτηκε πιο γρήγορα τις πρώτες βοήθειες στην νοσηλεία. Βέβαια, το πολεμικό ναυτικό εξηγεί ότι έγινε ό,τι ήταν δυνατόν να φτάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται στο επόμενο λιμάνι, το οποίο ήταν και αυτό της Νάπολης, ενώ διερευνώνται και μήπως τυχόν τι ακριβώς μάλλον έγινε στην Τυνησία. Εκεί εστιάζουν οι έρευνες. Αν κάτι η κοπέλα... Γιατί παιδιά τώρα να φανταστείτε, μέσα 24 ώρες αυτή η κοπέλα έβγαλε, όπως λέτε, εξανθήματα με αίμα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τώρα δεν ξέρεις, τώρα θα μας πούνε και οι γιατροί τώρα, θα το βρουν εκεί με την νεκροψία που θα γίνει. Αλλά δυστυχώς η κοπέλα έφυγε. Μάλιστα. Βιργινία, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στο ρεπορτάζ? Αναμένουμε φυσικά τοξικολογικές εξετάσεις και την νεκροτομή της άτυχης Θάλιας και όλα θα φανούν στις επόμενες μέρες. Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ήταν μεγάλο το ταξίδι που κάνανε. Δηλαδή ξεκίνησαν από τον Πειραιά και πήγανε παιδιά όλη τη Μεσόγειο. Μέχρι πάνω και επέστρεφε. Ήταν στην επιστροφή. Είναι πάντως πολύ περίεργο το τι έχει συμβεί. Δεν έχω ξανακούσει εγώ τέτοιο πράγμα να έχει συμβεί. Δηλαδή, τέτοιο περιστατικό στο πολεμικό ναυτικό να έχει συμβεί σε ταξίδι, δεν το έχω ξανακούσει. Και νομίζω πρέπει να δοθούν απαντήσεις, κυρίως στην οικογένεια. Τώρα πάμε στο Θεολόγο Ηλιού, να καλημερίσουμε τον Θεολόγο στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Θεολόγε μου. Θεολόγε, θέλω να σου πω πριν ξεκινήσεις το ρεπορτάζ ότι μια φίλη τηλεθεάτρια θαυμάστριά σου σήμερα θα σε φιλέψει γριλομακαρονάδα. Γριλομακαρονάδα. Ναι, μακαρονάδα με γρίλο τον οικιακό με τα σκουλίκια. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν θα πάρω να τη πείτε. Θεολόγε, θέλω να είσαι ανοιχτός σε νέες προκλήσεις και προτάσεις. Και νέες γεύσεις. Γιατί από τη Θεσσαλονίκη θα τα παρουσιάσεις. Εσείς θα φάτε γρίλους. Ναι, δεν ξέρω. Από εδώ θα ξεκινήσω σίγουρα. Δύσκολα. Ούτε εγώ δεν Γιορδάνη. Απλώς θέλω να σου πω ότι στη Θεσσαλονίκη μπορεί να υπάρχει και κάποιος ο οποίος να ξεκινάει τέτοιο γκουρμέ μαγαζί, να το ξέρεις. Όλα από εκεί ξεκινάνε, όλα από τη Θεσσαλονίκη. Ό,τι έχει να κάνει με φαγητό, όλα στη Θεσσαλονίκη τα έχουμε δει τα πιο περίεργα. Τώρα, ξέρεις τι άλλο περίεργο. Ένα πρωινό θα το κάνουμε. Τι θα κάνουμε? Άμα βρεις τέτοιο πράγμα... Θα μαγειρέψουμε γρίλους. Θα το βρούμε. Άμα βρεις τέτοιο πράγμα... Καταρχήν σε περιμένει ο κύριος Γιώργος, το ξέρεις, έτσι, θα πάμε μία μέρα. Για το μαύρο χείρο. Εννοείται. Εκεί θα πας να δημιουργήσεις. Να δημιουργήσεις. Ναι, είναι πιο κοντά στις γεύσεις του ο μαύρος χείρος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα νέα από τη Θεσσαλονίκη. Αρχικά τι καιρό έχουμε, γιατί χθες στη Χαλκιδική είχαμε ζημιές. Ανθήκη Γιορδάνη, πρέπει να πούμε ότι και χθες το βράδυ είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα και στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική με πάρα πολύ έντονη βροχόπτωση και πολλές αστραπές. Ωστόσο, δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα, δεν έχουμε ενημερωθεί για προβλήματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη, στον Εύωσμο, ένα νέο παιδί παρασύρθηκε σε ένα ρέμα. Χρειάστηκε να γίνει επιχείρηση απεγκλωβισμού. Είναι καλά στην υγεία του, πήγαν όλα καλά. Κατά τα άλλα, δεν είχαμε προβλήματα νεότερα ούτε στη Χαλκιδική ούτε στη Θεσσαλονίκη μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλά, στη Χαλκιδική εμείς τα πλάνα που βλέπουμε πάντως είναι μέσα σε κάμπινγκ που έγινε ποτάμι. Είναι, Γιορδάνη, ναι, αυτό είναι από την πρώτη μπόρα τη χθεσινή που ένα κάμπινγκ πραγματικά μετατράπηκε σε λίμνη. Βλέπετε ότι καταστράφηκαν πολλές οικιακές συσκευές εκεί σε σκηνές και σε τροχόσπιτα. Εκεί είχαν σοβαρό πρόβλημα. Είναι στη Σικιά, σε ποιο κάμπινγκ ήταν αυτό, Θεολόγε? Σε ποιο ήταν? Στη Σικιά. Αυτό είναι, ξέρεις, έξω από τη Σάρτη, στο δεύτερο πόδι. Προς τα κάτω, προς το Πόρτο Κουφό. Είναι πολύ ωραία προς τα εκεί. Αλλά είχε μαζεύει εκεί. Τώρα η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα μέρη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά εσείς στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη και είναι περιοχές που μαζεύουν νερά και έπεσε και πολύ νερό εκεί στη Σικιά. Είδα και τη Μαρία Γουδούσκα. Έπεσε πάρα πολύ νερό. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει. Ενώθηκε το παραλληλακό μέτωπο με τη θάλασσα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν μια ειδικότητα τελευταία. Στα χρηματοκιβώτια. Τι γίνεται, ρε φίλε? Πηγαίνουν, την άλλη φορά του έπεσε το αλουνού από τον έκτο όροφο το χρηματοκιβώτιο. Πήγε, το πήρε, έφυγε. Τώρα μπήκανε μέρα μεσημέρι στη Νίκη και πήραν το χρηματοκιβώτιο. Δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί. Κατέβηκαν κάτω, το ξαναφορτώσαν και φύγανε. κύριοι. Χωρίς δεν τρέχει τίποτα. Είναι πολλά τα χτυπήματα. Ναι. Είναι πολλά τα χτυπήματα, να θυμάστε και το καλοκαίρι, αλλά και τώρα βλέπουμε ένα νέο χτύπημα. Πραγματικά θρασίτατοι αυτοί οι δράστες. Στη λεωφόρο Νίκης, εδώ που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στο πιο κεντρικό δρόμο της πόλης. Την Τρίτη το μεσημέρι κατέβηκαν σαν κύριοι από το αυτοκίνητό τους, ανέβηκαν σε μια οικοδομή εκεί, σε κεντρική οικοδομή, πήγαν στο πρώτο όροφο, τους είπαν ότι είναι από τη ΔΕΗ και ότι πρέπει να ελέγχουν τα καλώδια τους. Ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, όπως μαθαίνουμε. Τους έβαλαν μέσα στην κουζίνα και τους απασχόλησαν με άλλες δουλειές. Τους είπαν να βγάλουν το ψυγείο και να το βάλουν στην πόρτα μπροστά, έτσι ώστε να μην βλέπουν τι κάνουνε. Πήραν το χρηματοκιβώτιο, το κατέβασαν χωρίς να τους καταλάβει κανείς από την οικοδομή. Το βάλαν μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα το αυτοκίνητο το πάρκαν μπροστά από την οικοδομή, δηλαδή δεν χρειάστηκε καν να περπατήσουν. Το βάλαν μέσα, ξεκίνησαν και έπεσε το χρηματοκιβώτιο. Σαν κύριοι το ξαναμάζεψαν, το βάλαν μέσα στο πορτμπαγκάζ και τι έκαναν. Για να φύγουν χωρίς να έχουν κάποιο πρόβλημα, ο ένας από αυτούς κάθισε πάνω στο πορτμπαγκάζ. Για να μην ξανανοίξει το πορτμπαγκάζ και πέσει το χρηματοκιβώτιο. Συγγνώμη, ήταν πάνω στο πορτμπαγκάζ για να μην ανοίξει το χρηματοκιβώτιο. Εκεί ο δρόμος που βλέπετε, καλά το ξέρετε περισσότεροι, είναι εκεί που είναι οι καφετέρειες. Βλέπεις το λευκό πύργο μπροστά σου. Έχει πολύ κόσμο. Πολύ κεντρικό. Ναι. Και οι περαστικοί. Είχαν παρκάρει στην παραλιακή. Στην παραλιακή με αλάρμ, Γιορδάνη, σταμάτησαν για κυκλοφορία και κανονικά βάζανε το χρηματοκιβώτιο μέσα στο αυτοκίνητο. Οι περαστικοί τους κοιτούσαν. Κάποιοι τους έβγαλαν και φωτογραφίες. Δεν καταλάβαιναν αμέσως. Πού να φανταστείς τώρα ότι αυτοί εδώ πέρα έχουν κλέψει το χρηματοκιβώτιο και τους έχει πέσει. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, ότι είναι μέρα μεσημέρι, έχει κόσμο, έχει κάμερες. Δηλαδή βλέπουμε το αυτοκίνητο. Έχουν συλληφθεί αυτοί οι άνθρωποι. Αναζητούνται ανθία, ωστόσο τα πρόσωπά τους φαίνονται καθαρά. Είχαν πάρει 4.500 ευρώ, όπως μαθαίνουμε, ίσως και κάποιες λίρες να έχουν πάρει. Αναζητούνται από τις αρχές γιατί όλοι φαίνονται καθαρά. Μιλάμε μάλλον για 5 δράστες. Στη φωτογραφία φαίνονται 2, αλλά πρέπει να υπήρχαν και 3 συνεργοί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι στην παραλιακή, αν πας να παρκάρεις για να πάρεις ένα πακέτο τσιγάρα ή να πάρεις ένα καφέ, θα έρθουν 3 περιπολικά να σε γράψουν. Άμα σε δουν με χρηματοκιβώτιο δεν έχουν. Θα έχουν δουλειά οι άλλοι. Πιστεύω ότι κάνουν κάποια δουλειά. Ναι, ότι κάποια δουλειά μεταφέρουν. Και το ζευγάρι το ηλικιωμένο έχει το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι, Μέσα στο σπίτι του. Προφανώς ξέραν αυτοί, είχαν πληροφόρηση. Τυπούσαν τα κουδούνια αυτοί. Και όπου. Μας κάνει εντύπωση. Ακριβώς. Να προσέχετε. Μας κάνει εντύπωση ότι χτύπησαν και σε άλλα σπίτια το κουδούνι και δεν τους άνοιξαν. Οι συγκεκριμένοι κύριοι τους άνοιξαν. Πάντως, στο τέλος θα αποδειχθεί ότι είναι καμιά συμμορία με τα χρηματοκιβώτια. Μα λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και φαίνεται ότι είναι και ατζαμίδες. Τζαμίδες, αφού δεν χωράει το χρηματοκιβώτιο στο αυτοκίνητο, κυρία μου, τι να κάνω εγώ. Με αυτό σου λέω ότι δεν είναι και κανένα και καλά οργανωμένοι. Κάτσε στο καπό τώρα για να μην ανοίξει. Πάντως να προσέχετε. Αυτό ακριβώς. Κυκλοφορούν επιτίδη. Μην ανοίγετε όποιον σας λέει ότι είναι από τη ΔΕΗ. Δεν περνάνε οι άνθρωποι. Από οπουδήποτε. Μπορεί να σας πούνε ότι είναι από εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, από παρόχους, οτιδήποτε. Μην τους ανοίγετε, γιατί αυτοί οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε τώρα, παρασύρθηκαν όπως άμα μπουν 2-3 άνθρωποι μέσα και αρχίσουν τις δικαιολογίες, σαστίζουν και αυτοί. Βέβαια. Σαστίζουν. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άλλο μεγάλο θέμα από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι γίνεται με τους εξορκισμούς στη Θεσσαλονίκη. Το ανοίξαμε εμείς αυτό το θέμα. Επενέβη ο εισαγγελέας. Επενέβη ο εισαγγελέας, βέβαια. Έχει απαντήσει όμως εδώ στην εκπομπή μας ο εξορκιστής, πώς να τον χαρακτηρίσω. Ο εκπρόσωπος των εξορκιστών. Ο επικεφαλής της εκκλησίας αυτής. Της αυτόνομης και αυτοαποκαλούμενης εκκλησίας. Με αποκλειστική δήλωσή του ο επικεφαλής πλέον, αυτόν που ονομάζουν πατέρα, όπως αποκαλούν, που κάνει τους εξορκισμούς, απαντά σε όλα αυτά που έχουν γίνει και μετά την παρέμβαση των αρχών, αλλά και σε όλες τις αντιδράσεις. Λέει ότι είναι διαθετημένος να συνεργαστεί με τις αρχές. Μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, για τον Χριστό, για τον Θεό και για το μήνυμά του και ότι θα είναι συνεργάσιμος με όλες τις αρχές και θα προσφέρει ένα μήνυμα αγάπης. Τώρα πρέπει να σας πω ότι, όπως είχαμε ανακοινώσει και εμείς εδώ χθες το πρωί, υπήρχε και παρέμβαση από την Ερά Σύνοδο για αυτή τη συγκεκριμένη οργάνωση. Τους απασχόλησε στη διαρκή Ερά Σύνοδο που έγινε χθες και βγάλαν ανακοίνωση και προτρέπουν τους πιστούς να μην συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία και ότι, με λίγα λόγια, είναι απατεώνες που καπηλεύονται πολλά πράγματα πάνω στο όνομα του Θεού. Πρέπει να είναι προσεκτικοί και πιστοί. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη πρόσφατα, είναι μια πληροφορία που είχα χθες το βράδυ, έρχονται άνθρωποι από την Αμερική για αυτή την εκκλησία. Δηλαδή είναι πολύ γνωστή και στο εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν δρούνε τώρα. Τώρα έγινε γνωστό το έργο τους. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε. Από το 2006. Δεν το έχουμε. Ωραία. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι μου έχει κάνει εντύπωση και από προχθές που το βγάλαμε αυτό το θέμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λέει να μην στεναχωριόμαστε, εμείς είμαστε μαζί σας και σας αγαπάμε και η αστυνομία κάνει το έργο της και ο Δήμος και είμαστε όλοι μαζί και θα συνεργαστούμε και είμαστε μια ωραία οικογένεια. Δηλαδή μιλάνε με ένα τέτοιο τρόπο. Ένα γλυκό τρόπο. Ναι, με ένα γλυκό τρόπο. Εγώ να πω όμως τώρα το άλλο, επειδή και εμείς ζητήσαμε να έχουμε τον επικεφαλής εδώ στην εκπομπή μας, να τον ρωτήσουμε μερικά πράγματα, γιατί αυτά που βλέπουμε, δεν ξέρω παιδιά αν μπορούμε να έχουμε και φωνή, ότι πηγαίνει ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος δεν είναι ιερέας, γιατί οι ιερέα τον αποκαλούν δεν είναι. Και να λέει βγες έξω, στο κακό πνεύμα, είναι κακό σκηνοθετημένο, είναι αστείο, θα μπορούσε να είναι και παροδία. Αυτά συμβαίνουν, ρε παιδί μου, εγώ τα είχα δει. Να, κοιτάξτε. Out of the name of Jesus Christ. Out of the name of Jesus. All over your body, from your head to your toe. Holy Ghost, in the name of Jesus Christ. Come out of her. Out! I command you, demon, you evil spirit, out of you, out! The mighty name of Jesus. I declare you free in the name of Jesus Christ. You are free today in Jesus' name. Thank you, Jesus. Mighty name of Jesus. Hey! Hey! Come out of you! Out! Out! The mighty name of Jesus Christ. The mighty name of Jesus. I cover you by the blood of Jesus. Spirit, soul, and body. In Jesus' name. Εντάξει, φαίνεται ότι είναι λίγο κωμικό. Ναι, δηλαδή και από ένα σημείο και μετά. Έχει το μεταφραστεί δίπλα. Αυτά τα έχουμε δει, ναι, έχει το μεταφραστεί και τα μικρόφωνα. Και το μικρόφωνο στον δαιμονισμένο. Ναι, έτσι να ξέρεις, το κάνουν στην Αμερική. Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι σε κοινή θέα αυτό, γιατί μιλάμε για προσελητισμό τώρα. Και επειδή ζητήσαμε από τον επικεφαλής να είναι εδώ κοντά μας για να ακούσουμε, γιατί εμείς ως δημοσιογράφοι αυτό οφείλουμε να κάνουμε. Ακούμε όλες τις πλευρές. Φαίνεται ότι έχουν στριμωχθεί τώρα και δεν βγαίνουν προς τα έξω να μιλήσουν. Γιατί μιλάει στα αγγλικά αυτός. Το Άγιο Πνεύμα, το κακό πνεύμα ακούγεται στα αγγλικά. Δεν ξέρω, θέλει μετάφραση. Τι να πω, δεν ξέρω. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θεολόγια. Οι περισσότεροι Ιορδάνοι που συμμετέχουν σε αυτές τις τελετές είναι ξένοι, αλλά επειδή δεν βάζουν τα βίντεο στο YouTube, βάζουν και υπότιτλους ή βάζουν. Πάντως έχουν χαλάσει οικογένειες από αυτόν τον κύριο. Υπάρχουν καταγγελίες, αν θυμάμαι. Θα το δούμε συνέχεια. Θέλω σε αυτό εδώ που βλέπουμε. Προφανώς θα είναι ένα γύρισμα το οποίο έχει 2-3 κάμερες γύρω-γύρω και είναι σκηνοθετημένο για να πείσει τον κόσμο ότι έτσι βγαίνει το κακό πνεύμα. Και αυτοί που πέφτουν κάτω και κυλιούνται, το πιθανότερο είναι πως δεν έχουν το κακό πνεύμα, απλώς κάνουν ότι τους έχει χτυπήσει το κακό πνεύμα. Το πιθανότερο για το γύρισμα. Μπορεί να έχουν πληρωθεί κιόλας, σαν κομπάρς να κάνουν. Ναι, παιδί μου, ναι, ή μπορεί να πιστεύουν κιόλας, μην το λες. Στο εξωτερικό μπορεί να πιστεύουν. Δεν ξέρω, θα φανεί. Λοιπόν, πάμε τώρα. Συνέχεια το θέμα αυτό. Στο Δημήτρη Λάπα. Πάμε να πάμε στο Δημήτρη Λάπα, ο οποίος έχει πληροφορίες, Δημήτρη, για την υπόθεση Πισπιρίγκου. Μας έλεγες εχθές την έκπληξη να αναλάβει ο κύριος Κούγιας. Μέσα στην ημέρα είχαμε και την απάντηση, την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδόπουλου, του πρώην πλέον δικηγόρου της. Αλλά έχεις πληροφορίες τι έγινε στο Θριάσιο πεδίο που πήγε μια νύχτα η Πισπιρίγκου. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Όπως ακριβώς το είπες, μία μέρα μετά από την πρόσληψη του κυρίου Κούγια, η Ρούλα Πισπιρίγκου δηλώνει κατά τη 1:30 τα ξημερώματα χθες ότι έχει δυσφορία έντονη και συνεχή λιποθυμικά επεισόδια. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι φύλακες από τον Κορυδαλλό και την πήγαν στο νοσοκομείο κρατουμένων. Εκεί την εξέτασε ο γιατρός που βρισκόταν στην εφημερία και έκρινε σκόπιμο ότι πρέπει να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο. Την πήγαν λοιπόν στο Θριάσιο νοσοκομείο με το ΕΚΑΒ και συνοδεία 2 περιπολικών. Μπαίνει μέσα στο τμήμα επιγόντων, όπου αρχικά την εξετάζει ένας παθολόγος. Δεν βρίσκει να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, αλλά λόγω των λιποθυμικών επεισοδίων που έλεγε και στους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν πήγαν να την παραλάβουν, αλλά και στο γιατρό, κρίνει σκόπιμο ο παθολόγος και την παραπέμπει και σε νευρολόγο, ο οποίος την εξετάζει και μετά από τις τις όποιες εξετάσεις έγιναν, έκρινε ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ότι δεν χρήζει κάποιας νοσηλείας και ότι πρέπει να επιστρέψει στις φυλακές του Κορυδαλλού. Και επέστρεψε, πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί δείχνει το πόσο καλά ήταν, όχι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο το απελευθέρωσαν, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ανάγκη που υπάρχει σε ασθενοφόρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά επέστρεψε με ένα από τα δύο περιπολικά συνοδείας. Αυτά τα λιποθυμικά επεισόδια τα είχε μέσα στη φυλακή. Ναι, δήλωσε μέσα στη φυλακή, μέσα στο κελί της, ότι έκανε λιποθυμικά επεισόδια και αισθανόταν έντονη δυσφορία. Δηλαδή κάλεσε τους φρουρούς και είπε ότι και τους φύλακες και είπε έχω λιποθυμικά επεισόδια κάνει και αισθάνομαι έντονη δυσφορία. Α, μόνη της το είπε, λοιπόν, δεν την είδε κανείς. Να την παραπέμψουν. Μόνη της το είπε. Όχι, όχι, δεν φε... Ακριβώς, δεν φαίνεται να την έχει δει κανένας από τους φύλακες του Κορυδαλλού. Εκείνη δήλωσε ότι έχει τα επεισόδια. Άλλωστε ήταν και μια μισή ώρα περίπου τα ξημερώματα. Δεν θα υπήρχε δυνατότητα να υπάρχουν οι φύλακες. Αλλά μπορεί να είναι σε μια διαθεσία, ρε παιδί. Και έτσι... σαν τα επεισόδια που περιέγραφε ότι έκανε η Τζορτζίνα. Εμένα πάει κι αλλού το μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων. Το δικό μου το μυαλό είναι και λίγο περίεργο. Εντάξει, πείτε τώρα, παιδιά, δεν πειράζει. Με κάθε επιφύλαξη. Με κάθε επιφύλαξη και αυτό που σκέφτομαι εγώ, έτσι ακούγοντας το ρεπορτάζ του Δημήτρη. Προφανώς η Ρούλα Πισπιρίγκου θέλει να δείξει ότι συνδέεται η λιποθυμία η δικιά της, αυτή που έχει, τη λιποθυμία της Τζορτζίνας. Νομίζω και για κάποιο άλλο παιδάκι έλεγε ότι είχε λιποθυμικά επεισόδια. Πώς συνδέεται κληρονομικά, δηλαδή? Ότι μπορεί να είναι κληρονομικό αυτό το ένα με το άλλο. Αυτό που λέω από την πρώτη μέρα, ότι τα παιδιά μου πέθαναν λόγω κληρονομικού προβλήματος. Εμένα εκεί πάει το μυαλό μου, ότι αυτό θέλει να αποδείξει τώρα, ότι υπάρχει κληρονομικό. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Δική μου εικασία, δική μου σκέψη. Δημήτρη, έχουμε κάτι άλλο, τι λέει? Όχι, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Πισπιρίγκου δεν υπάρχει κανένα απολύτως κάποια άλλη εξέλιξη. Βεβαίως έχει δίκιο, όπως το είπε η Ανθή, ότι μοιάζουν. Αλλά και εδώ θα πω το εξής. Την απάντηση την έδωσε πάλι η επιστήμη. Οι γιατροί του Θριάσιου νοσοκομείου που είπαν ότι δεν συντρέχει λόγος νοσηλείας και δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με την υγεία της. Διαφορετικά δεν της έκαναν εισαγωγή. Έτσι είναι, σωστό είναι. Και πρέπει να καταλάβουν και ορισμένοι ότι πια οι γιατροί είναι ψηλιασμένοι σε αυτή την υπόθεση. Και μεταξύ στην επιστημονική κοινότητα έχουν αρχίσει και το συζητάνε πάρα πολύ η συμπεριφορά που είχε όταν πήγαινε τα παιδιά στα νοσοκομεία. Οπότε οι γιατροί όταν τη βλέπουν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο καταλαβαίνουν ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Όπως επίσης έχει προκαλέσει οι δηλώσεις, αυτή η γραπτή δήλωση του κυρίου Κούγια, αυτό που είμαι σε θέση να γνωρίζω, έχει ενοχλήσει τον κόσμο των ιατροδικαστών. Και γι' αυτό το λόγο βγήκε και ο κύριος Λέων εχθές και είπε ότι σε θέματα ιατροδικαστικής η επιστήμη δίνει τις απαντήσεις και κανένας άλλος. Αυτή θα είναι μια μάχη που θα γίνει στο δικαστήριο. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε. Έτη Φίλια, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Θα σας δούμε και αργότερα σε άλλα ρεπορτάζ και σε ένα Βιργινία και σε ένα Θεολόγιο. Καλημέρα, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα.